Θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα της ακρίβειας ή αν υπάρχει εσχροκέρδεια και με τον βουλευτή των οικολόγων και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, τον κύριο Σταύρο Παπαδούρη. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, αγαπητή μου Σκεύη. Κύριε Παπαδούρη, νομίζω ακούγατε και εσείς, υπάρχει πλέον αγανάκτηση, τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλα βάρη στον προϋπολογισμό τους. Ο κύριος Αριστοδήμου, όπως και ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, έκανα λόγο εδώ στην εκπομπή για εσχροκέρδεια. Είστε και νομοθέτης, τι μπορεί να κάνει η Βουλή για να ελέγξει αυτές τις καταγγελίες τουλάχιστον? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αγαπητή μου Σκεύη. Καταρχάς, αν υπάρχει θέμα ακρίβειας. Ναι, υπάρχει θέμα ακρίβειας εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Αυτό είναι δεδομένο. Να μην το βάζουμε με ερωτηματικό. Αυτό πλέον είναι αποδεδειγμένο και δεδομένο. Τώρα, αν αυτή η ακρίβεια εμπεριέχει σε κάποιο βαθμό το θέμα της εσχροκέρδειας, υπάρχουν αρκετές υποψίες. Mm-hmm. Όμως, πώς μπορούμε να αποδείξουμε τώρα αυτές τις υποψίες? Έχετε αναφερθεί στο θέμα του κοινοβουλίου ή του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Mm-hmm. Δύο πράγματα μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Το ένα πράγμα είναι να νομοθετεί σωστά. Mm-hmm. Άρα το πρώτο που έχουμε να ρωτηθούμε είναι αν οι νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί όντως επιτρέπουν τόσο στην Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή αλλά και στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού. Mm-hmm. Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μας λένε για ελεύθερη αγορά, αλλά αντιλαμβάνομαι εγώ από την νομοθεσία ελέγχεται και αν υπάρχει εσχροκέρδεια, σωστά? Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Όπως ανέφερα πριν, η δουλειά του Κοινοβουλίου είναι να νομοθετεί. Άρα το πρώτο ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε είναι αν οι νομοθεσίες οι οποίες υπάρχουν επιτρέπουν τόσο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αλλά και στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού να κάνουν σωστά τη δουλειά τους για να εντοπίσουν αν υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Mm-hmm. Η δεύτερη ευκαιρία που έχει το Κοινοβούλιο είναι ο λεγόμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος, όπου τον έχουμε χρησιμοποιήσει τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλές φορές, εγγράφοντας αυτεπάγγελτα θέματα. Και σε αυτά τα αυτεπάγγελτα θέματα θα καλέσουμε και την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, θα καλέσουμε το Υπουργείο, θα καλέσουμε επίσης τους συνδέσμους καταναλωτών. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι σύνδεσμοι καταναλωτών κάνουν μια εξαίρετη δουλειά. Mm-hmm. Εντοπίζουν διάφορα θέματα τα οποία πάρα πολλές φορές τα έχουν καταγγείλει. Γιατί άκουγα τη συζήτηση πριν με τον mm-hmm. κύριο Αριστοδήμου. Mm-hmm. Όντως, πάρα πολλές φορές και κοντά μας έχουν έρθει καταγγελίες, τεκμηριωμένες καταγγελίες. Αλλά έχουν πάει στον τελικό αποδέχτη, στο σωστό τελικό αποδέχτη, που είναι τόσο η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Mm-hmm. Άρα, απλά για να ολοκληρώσω τη σκέψη. Mm-hmm. Αν στο τέλος της ημέρας αντιληφθούμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σωστό, τότε πρέπει να κοιτάξουμε από εκεί και κάτω τι πάει λάθος mm-hmm. με τον έλεγχο και τις έρευνες που κάνουν τόσο η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού. Πάντως, να σας πω, που είναι πολύ κρίσιμο το σημείο που θέτει και ο κύριος Αριστοδήμου. Λέει ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη αρχή και όχι να υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου για να μπορεί πραγματικά να προστατεύσει τον καταναλωτή και φέρνει και παραδείγματα από τις σκανδιναβικές χώρες. Έχει απόλυτο δίκιο, αγαπητή μου Σκεύη, και επιτρέψτε μου να σας πω γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές ακούμε, χθες τα ακούσαμε και πάλι, από τον Υπουργό Οικονομικών, και δεν αναφέρουμε στον σημερινό Υπουργό Οικονομικών μόνο, αλλά και στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών, για το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, των δημοσιονομικών ταμείων κτλ. Κοιτάξτε όμως ότι αυτή τη στιγμή, προσωπική μου άποψη, είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να παρακολουθεί όλα αυτά τα προβλήματα με την ακρίβεια, μπορεί να προβληματίζεται ότι ίσως πιθανώς να υπάρχει θέμα εσχροκέρδειας, όμως επί του πρακτέου, αυτή τη στιγμή το κράτος, τα κυβερνητικά ταμεία, εποφελούνται από αυτήν την ακρίβεια. ΦΠΑ. Γιατί παίρνουν αυξημένα ποσά ΦΠΑ. Mm-hmm. Άρα, αν έχουμε μια επιτροπή ή μια υπηρεσία, οι οποίες, να μιλήσω για την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πιο σωστά, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο, αντιλαμβάνεστε ότι οι αρχικές οδηγίες συμβαδίζουν με την πολιτική απόφαση του εκάστοτε Υπουργείου. Αν όντως θέλει να προχωρήσει να κάνει σοβαρές έρευνες και να οδηγήσει υποθέσεις στα δικαστήρια mm-hmm. ή αν θέλει να βλέπει επιφανειακά το θέμα και να εποφελείται από αυξημένα έσοδα στα κυβερνητικά ταμεία. Να.
Γι' αυτόν επιβάλλεται να υπάρχει ανεξαρτησία στους θεσμούς αυτούς, για να μην υπάρχει οποιοδήποτε επηρεασμός από την όποια πολιτική απόφαση μπορεί να πάρθει σε επίπεδο Υπουργείου. Σίγουρα πρέπει να είναι ανεξάρτητος θεσμός. Είστε και εσείς πολίτης, είμαστε και εμείς όλοι μας. Αυτό που βιώνετε, τι είναι, κύριε Παπαδούρη? Ξέρεις, πολλές φορές φοβόμαστε να το πούμε. Εγώ πραγματικά νιώθω ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Τώρα μπορώ να το αποδείξω, αλλά πραγματικά το βιώνουμε αυτό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και πάλι σε κάτι που έχετε συζητήσει με τον κ. Αριστοδήμο. Ποιος έχει την ευθύνη να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα? Επαναλαμβάνω, αν κάποιος νιώθει ότι το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε κάνει δεν είναι σωστό, εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι σωστότατο. Mm-hmm. Απλά το πρόβλημα ξεκινάει στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Mm-hmm. Ποιους τώρα έχουμε βάλει εκεί για να ελέγξουν αυτά τα θέματα? Την υπηρεσία και την επιτροπή. Δυστυχώς, αυτές οι υπηρεσίες ανήκουν σε μια κατηγορία, όχι όλοι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ούτε θέλω να μηδενίσω, αλλά αρκετά άτομα εκεί που παίρνουν τα αποφάσεις ανήκουν σε μια κατηγορία όπου το θέμα της ακρίβειας φυσικά τους έχει αγγίξει, δεν τους έχει αγγίξει όμως στο σημείο που έχει αγγίξει κάποιον άτομο στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται από 900 μέχρι 1500 ευρώ. Mm-hmm. Δεν τους έχει αγγίξει σε αυτόν τον βαθμό. Επίσης, αυτά τα άτομα, όπως και εγώ δεν θα βγάλω την ουρά μου από έξω, αυτή τη στιγμή απολαμβάνουμε το θέμα της ΑΤΑ. Ναι. Δεν το απολαμβάνει όμως έναν άτομο στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Και εκεί ερχόμαστε στο πώς δεν υπάρχει γεφύρωμα στο θέμα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στο θέμα της ΑΤΑ. Δηλαδή, mm-hmm. έναν άτομο το οποίο ανήκει σε μια συλλογική σύμβαση που θα υποφεληθεί στον ιδιωτικό τομέα την ΑΤΑ, αλλά παίρνει 1500 ευρώ, σημαίνει πως θα πάρει, αν ήταν το 100% της ΑΤΑ, ακόμα 150 ευρώ. Να. Αν είναι το 50% που ισχύει σήμερα, θα πάρει 75 ευρώ έξτρα. Mm-hmm. Έναν άτομο όμως το οποίο εργάζεται σε μια καλή κλίμακα, ανήκει σε μια καλή κλίμακα στη δημόσια υπηρεσία, αν παίρνει 4.000 ευρώ, θα έπαιρνε 400 ευρώ, τώρα θα πάρει 200. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν τα έξτρα εισοδήματα, αναλογικά δίνουμε περισσότερα, που δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να ανταποκριθεί και να επιβιώσει στο θέμα της ακρίβειας. Ναι. Εκεί όμως που υπάρχει μέγιστη ανάγκη, δίνουμε πιο μικρό ποσό. Κατ' εμέναν, το θέμα της ΑΤΑ χρήζει μιας μεγάλης συζήτησης και αναλογικότητας σε σχέση με το ποιοι το υποφελούνται και με ποιον τρόπο το υποφελούνται, αναφερόμενος στο ποσό που θα επέρθει στο κάθε νοικοκυριό. Θα μπορούσε, παράδειγμα, να μπει ταβάνι? Φυσικότατα θα μπορούσε να μπει ταβάνι και φυσικότατα θα μπορούσε να υπάρχει μια μελέτη να γίνεται αναλογικά, αντιστρόφως αναλογικά. Δηλαδή αυτός που θα υποφεληθεί την ΑΤΑ ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, παράδειγμα, που η μισή είναι πιο χαμηλή, mm-hmm. τότε θα μπορούσε να υποφεληθεί ένα ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που θα υποφεληθεί κάποιος ο οποίος παίρνει 4, 5, 7, 8, 10 χιλιάδες ευρώ το μήνα, γιατί εκεί δεν υπάρχει άμεση ανάγκη. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτές οι αποφάσεις παίρνονται δυστυχώς από άτομα τα οποία υποφελούνται αυτή τη στιγμή από την παροχή της ΑΤΑ. Να. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο, αν με θάρρος και η Βουλή, αν αποφασίσουμε ότι πρέπει να το αγγίξουμε, πρέπει να το αγγίξουμε, αλλά πρέπει να το αγγίξουμε συνολικά και ολιστικά. Να. Είναι στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί σε αυτήν τη χώρα από τη δεκαετία του 60 και δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Αλλά χρειάζονται σκληρές αποφάσεις και χρειάζεται ξεκάθαρη πολιτική βούληση γι' αυτόν. Τώρα, όσον αφορά στην εσχροκέρδη, επειδή εάν καταφέρουν οι αρχές να την ελέγξουν, δεν θα χρειαστεί να λάβουν ούτε μέτρα. Εσείς θα πάρετε το θέμα στη Βουλή για έλεγχο? Μα το έχουμε εγγράψει στην Επιτροπή Εμπορίου. Πιστέψτε με, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Το θέμα mm-hmm. της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας το έχουμε εγγράψει, αν θυμάμαι καλά, τους τελευταίους μήνες, ήδη τρεις φορές. Ποια είναι η αίσθηση, πώς καταλήγει η συζήτηση στο θέμα? Κατά εμάς η συζήτηση καταλήγει στο ότι η απάντηση που παίρνουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι ότι δεν έχουν εντοπίσει να υπάρχει οποιαδήποτε εσχροκέρδεια. Ναι, αυτό παίρνουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι. Και εμείς αυτή την απάντηση. Να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε τώρα με τη λέξη εσχροκέρδεια. Δηλαδή, νομοθετικά μπορεί και να μην υπάρχει καν όρος εσχροκέρδεια. Αυτό που υπάρχει νομοθετικά είναι ότι εντοπίζεις ότι κάποια προϊόντα πολλούνται σε τιμές οι οποίες δεν ήταν οι αναμενόμενες τιμές. Να. Αλλά από την άλλη έχει τον ιδιωτικό τομέα. Σε μια πολύ μικρή χώρα που πολύ εύκολα μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ εμπόρων. Αντιλαμβάνουμε ότι και η υπηρεσία και η επιτροπή
δεν έχουν εύκολο έργο να επιτελέσουν, όμως δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις τις οποίες παίρνουμε. Mm-hmm. Αυτό σας το λέω με τα βεβαιότητα. Δεν νομίζω να υπάρχει μέλος της Επιτροπής Εμπορίου που να πει ότι σήμερα είναι ικανοποιημένος με, με τα αποτελέσματα που έχουμε από αυτές τις υπηρεσίες. Παράδειγμα, έχουμε τώρα τη συζήτηση για το Ικαλάθι. Ναι. Το οποίο έχουμε παρεξηγηθεί τελικά. Προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν να νιώθουμε ένα σχήμα ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τα, για τα συμφέροντα των καταναλωτών. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει με το Ικαλάθι. Δηλαδή, ποια είναι η στρέβλωσή του. Να σας εξηγήσω. Για το Ικαλάθι ξεκίνησε μια συζήτηση πριν κάποιους μήνες. Είχαμε πει ξεκάθαρα και προς την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ότι ναι, είναι έναν καλό βήμα, ναι πρέπει να υπάρξει, αλλά πρέπει να υπάρξει επειδή δυστυχώς η εμπειρία στο παρελθόν μας έχει δείξει ότι ψηφίζουμε πράγματα τα οποία τελικά δεν εφαρμόζονται τόσο προς όφελος του καταναλωτή. Mm-hmm. Είχαμε πει ότι αν θα γίνει κάτι, να γίνει κάτι σωστό, το οποίο να είναι αποτελεσματικό. Mm-hmm. Βλέποντας το σχετικό νομοσχέδιο, εντοπίσαμε κάποια θέματα, κάποιες επιφυλάξεις. Θα πω δύο μόνο επιφυλάξεις για το θέμα αυτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Mm-hmm. Όσον αφορά τον τζίρο που έχει καθοριστεί, το οποίος αυτός ο τζίρος θα καθορίσει ποιες υπεραγορές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν αυτόν τον κατάλογο των τόσων προϊόντων προς πώληση. Αντιλαμβανόμαστε, και αυτό μας τέθηκε και από τους συνδέσμους καταναλωτών, ότι έχουμε την έννοια ότι αυτό θα δημιουργήσει έναν επιπρόσθετο κόστος, ειδικά σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, έναν άτομο το οποίο θα πρέπει να καταγράφει καθημερινά όλα αυτά τα προϊόντα για να τα στέλνει, είναι έναν έξτρα επιπρόσθετο, ίσως και δύο επιπρόσθετα άτομα σε μια επιχείρηση. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι αυτό το έξτρα κόστος, στο τέλος της ημέρας, θα μετακυλήσει στους καταναλωτές. Στις τιμές. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η συγκρισιμότητα των τιμών. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να ξέρουμε ότι όσον αφορά τις τιμές, συγκρίνουμε ακριβώς τα ίδια προϊόντα. Στην αγορά αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά προϊόντα ίδιας μάρκας, τα οποία έρχονται από διαφορετικές χώρες και τα οποία καταγράφονται με διαφορετικών κωδικών, αυτόν τον barcode. Mm-hmm. Εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει είναι ότι πρέπει να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία όσον αφορά ακριβώς τους ίδιους κωδικούς. Mm-hmm. Ένα προϊόν το οποίο έρχεται από μια χώρα μπορεί να είναι κάποιας όχι τόσο αποδεχτής ποιότητας. Ας μου επιτραπεί ο όρος, λάθος όρος, αλλά ας μου επιτραπεί. Mm-hmm. Σε σχέση με έναν εισάξιο προϊόν της ίδιας μάρκας που έρχεται από μια άλλη χώρα. Αν στο τέλος της ημέρας έρθουμε να πούμε ότι σε αυτήν την υπεραγορά αυτό το προϊόν αξίζει 1 ευρώ, ενώ στην υπεραγορά αξίζει 1,15, θέλουμε να είναι ξεκάθαρο ότι έστω υπάρχει ίσως μια ποιοτική διαφορά σε αυτά τα προϊόντα. Αλλιώς δίνουμε λάθος μηνύματα. Όπως επίσης τα προϊόντα που είναι σε προσφορές, τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Γι' αυτό λέω ότι εμείς καλοπροαίρετα, και το είχαμε πει από την αρχή, ότι θέλουμε να προχωρήσει το θέμα με το Ικαλάθι, όμως επειδή η εμπειρία μας έχει δείξει ότι πολλά πράγματα περνούν, αλλά την εφαρμογή δεν φέρνουν το θεμητό αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα, mm-hmm. είπαμε ας κάνετε ακόμα μια διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και από εκεί και κάτω να ξεκινήσει η κατάθρωση συζήτηση. Αλλά λάβετε υπόψη αυτές τις επιφυλάξεις τις οποίες έχουμε. Δυστυχώς, από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, με έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, έτσι θελικών, μας τέθηκε ότι αυτό είναι, λες και είναι μια διαδικασία, είτε το παίρνετε είτε το απορρίπτετε. Λες και δεν μπορούμε να συμμεριστούμε τις επιφυλάξεις. Και προσωπικά, αγαπητοί μου Σκέβη, εγώ πάντα τις επιφυλάξεις μου θα τις εκφράσω, ασχέτως κόστους, για τον λόγο ότι είμαστε υπόλογοι στο τι ψηφίζουμε. Αν ψηφίσουμε κάτι το οποίο τελικά δεν θα διορθώσει αυτό που θέλουμε να διορθώσει, φέρουμε ευθύνη. Mm-hmm. Πραγματικά είμαστε έκπληκτοι από την αντίδραση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Ελπίζω να το ξανασκεφτούν, ελπίζω να λάβουν υπόψη τις επιφυλάξεις, ελπίζω να επανέλθουν με κάποιες αναθεωρήσεις πάνω στο κείμενο αυτό για να μπορεί να προχωρήσει η συζήτηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Υπόλοιπο.